Νέος πρόεδρος στο Κινάλ αναδείχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού επικράτησε με θριαμβευτικό τρόπο έναντι του Γιώργου Παπανδρέου κατά το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Κινάλ φέρνει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ναι μεν ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει δείξει ακόμη το πολιτικό και ιδεολογικό του στίγμα, ωστόσο πρόκειται για ένα νέο πολιτικό, του οποίου η μεγάλη εκλογική του νίκη με 67,9% δίνει αδιαμφισβήτητα νέα δυναμική στο κόμμα. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι σαφή δείγματα γραφής θα υπάρξουν αυτή την εβδομάδα κατά τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Πρόκειται για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, στην οποία θα φανεί το στίγμα του Κινάλ υπό τη νέα ηγεσία. Στη Νέα Δημοκρατία επενδύουν στο γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας νέος στην ηλικία πολιτικός και εκτιμούν ότι μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό αντίπαλο του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμηση που βασίζεται στο γεγονός ότι απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο σε νέους ανθρώπους, στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο και ότι αναπόφευκτα θα συγκρουστούν με τοπικά. Δεδομένου δε ότι ένα σημαντικό ποσοστό της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ρίζες του στο ΠΑΣΟ, περιμένουν να φανεί αν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στα ενία του κόμματος οι προσχωρήσαντες στην Κουμουντούρου θα επιστρέψουν ή όχι στη Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό τη στιγμή που και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί καταρχήν να προσεγγίσει και η ίδια τους νέους. Ένα δύσκολο κοινό το οποίο δεν είναι κοντά της και κατά δεύτερον την ώρα που και η ίδια επιχειρεί άνοιγμα στο κεντρό χώρο. Παράλληλα στο γαλάζιο στρατόπεδο δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο τυχόν ταύτιση του νέου Κινάλ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη με τις θέσεις και την πολιτική της κυβέρνησης να στρέψει στελέχη που πρόσκειται στην πλευρά Παπανδρέου προς τον ΣΥΡΙΖΑ.